σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Alter Ego Academy. Σήμερα θα σας παρουσιάσω τον ατμοποιητή μας GS Tank. Ανήκει στην οικογένεια των ατμοποιητών της E-Leaf GS Air. Μπορείτε να δείτε όλη την ποικιλία μέσα στο site της Alter Ego. Και πάμε να ανοίξουμε το κουτί του. Ανοίγουμε το κουτί και βρίσκουμε τον ατμοποιητή μας και μία ανταλλακτική κεφαλή. Πάμε να δούμε όλα τα χαρακτηριστικά του ατμοποιητή μας. Ο ατμοποιητής αυτός, όλα του τα μεταλλικά κομμάτια είναι ατσάλινα. Το γυαλάκι του είναι πυρέξ, πολύ καλής ποιότητας. Υπάρχει ανταλλακτικό σε περίπτωση που σας σπάσει. Αν και το να σας σπάσει, πρέπει να περάσει από πάνω την ταλίκα. Εμένα μου έχουν πέσει κάτω άπειρες φορές, δεν έχει σπάσει ποτέ κανένας. Έχει χωρητικότητα υγρού 33 ml και διάμετρο 22 mm που τον κάνει να εφαρμόζει τέλεια πάνω στο iStick TC40 W. Κοιτάξτε. Το τέλειο ζευγάρι είναι φτιαγμένο το ένα για το άλλο. Αν το βάλετε, ας πούμε, στο iStick 20 W, θυμίζει λίγο Πικάσο. Τι άλλο έχει αυτός ο ατμοποιητής? Έχει airflow φυσικά. Πώς αλλιώς? Το airflow τι κάνει? Ρυθμίζει τον αέρα που θα μπει μέσα στον ατμοποιητή κατά τη διάρκεια που εμείς εισπνέουμε. Όσο πιο πολύς είναι ο αέρας, τόσο πιο πολύς είναι και ο ατμός που θα βγει μετά κατά την εκπνοή μας. Όσο λιγότερος είναι ο αέρας, ρυθμίζοντας αυτή εδώ τη ροντελίτσα και κουνώντας την πέρα δόθε, θα δείτε που σας βολεύει εσάς και που σας αρέσει πιο πολύ η αίσθηση που σας δημιουργεί. Όσο λιγότερο αέρα του επιτρέπουμε να πάρει, τόσο πιο τσιγαρένια γίνεται η αίσθηση της εισπνοής. Πρέπει να εισπνεύσουμε πιο βαθιά. Εμένα να σας πω την αλήθεια δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει να παίρνω πολύ αέρα. Πάμε να το γεμίσουμε. Πάμε να το γεμίσουμε και να δούμε πώς αλλάζουμε τις κεφαλές του. Λοιπόν, κίνηση πρώτη. Γεμίζουμε τον ατμοποιητή μας μέχρι τη σιδερένια τρυπούλα. Η σιδερένια τρυπούλα επουδενή δεν πρέπει να γεμίσει με υγρό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το όριο, είναι πάρα πολύ αισθητό. Φροντίστε να μην αφήνετε το υγρό να τελειώσει από τον ατμοποιητή. Σας καίει τις κεφαλές, φροντίστε το να τον έχετε πάντοτε γεμάτο. Μην τον αφήνετε ποτέ να αδειάσει εντελώς. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Achtung. Μια καινούργια κεφαλή που γεμίζει με υγρό χρειάζεται 5 λεπτά απραξίας. 5 λεπτά να γεμίσει. 5 λεπτά να ποτίσει καλά μέσα το φυτίλι. Αλλιώς η κεφαλή καίγεται. Και τα λεφτά μας κλαίμε και καμένο έχουμε στο στόμα μας και κανένας δεν περνάει καλά. 5 λεπτά σας ζητάει καημένη. Δεν είναι πολλά. Περιμένοντας τον ατμοποιητή μας να γεμίσει και το φυτίλι να ποτίσει το υγρό, έχω να σας πω για τις τρεις επιλογές κεφαλών που έχουμε με τον GS Tank ατμοποιητή μας. Έρχεται με κεφαλές 1,2 ohm που μέσα έχουν καθαρό βαμβάκι, φυτίλι από καθαρό βαμβάκι. Πλεονεκτήματα του καθαρού βαμβακιού. Πολύ καθαρή αίσθηση του υγρού μας. Καθαρή γεύση που διαρκεί. Η δεύτερη επιλογή είναι κεφαλές 1,5 ohm. Η τρίτη μας επιλογή, που είναι η μοναδική επιλογή που έχουμε σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε το GS Tank με το iStick TC, είναι οι κεφαλές M200. Είναι οι μοναδικές κεφαλές με τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη ρύθμιση θερμοκρασίας. Αυτό κρατήστε το, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μην πείτε μετά τους φταίω που δεν σας το είπα. Αν θέλουμε να δουλεύει σωστά το iStick TC και να ρυθμίσει σωστά τη θερμοκρασία και να μην κινδυνεύουμε ποτέ να κάψουμε την κεφαλή, πρέπει να πάρουμε κεφαλή N200. Έτσι τη ζητάμε, έτσι μας τη δίνουν. Ας δούμε πώς προσαρμόζουμε την κεφαλή στον ατμοποιητή GS Tank. Τη βιδώνουμε προς τα δεξιά. Κλείνουμε τον ατμοποιητή. Και είμαστε έτοιμοι. Πάμε να κάνουμε την πρώτη μας τσούρα. Να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Τον προσαρμόζουμε στο iStick TC. Πάμε να δοκιμάσουμε. Τέλειο. Καλά τμίσματα σε όλους σας.